επόμενος είναι ο κύριος Δημήτριος Εμμανουηλίδης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης ακούμε πολιτική κριτική και ελάχιστη αναφορά στο περιεχόμενο του σημερινού νομοσχεδίου, θα μου επιτρέψετε και εμένα να προσαρμόσω την ομιλία μου ανάλογα. Εξάλλου, οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναφερθεί διεξοδικά και αναλύσει στο το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της. Η οικονομία και η κοινωνία έχουν βάναυσα πληγωθεί από την πενταετή πολιτική των μνημονίων που εφαρμόστηκαν. Οι πολιτικές των προηγούμενων 5 ετών ήταν αυτές οι οποίες διέλυσαν τα μικρομεσαία στρώματα, όπως τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποβιομηχανοποιήθηκε πλήρως η χώρα, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας. Έγινε πλήρης απορρίθμιση της αγοράς και των εργασιακών σχέσεων. Και για όλα αυτά, κύριοι της αντιπολίτευσης, κατηγορείται την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπόρεσε μέσα στους 7 μήνες να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Συνεχίζεται αυτή την τακτική και σήμερα. Τη στιγμή μάλιστα που ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές με τις επιλογές που έκανε σας έδωσε την απάντησή του. Αν μη τι άλλο, αυτό θεωρείται πολιτική υποκρισία και θράσος. Είναι εκπληκτικό και αποτελεί κοροϊδία, θα έλεγα, η άποψη πως ψηφίσαμε τη Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Πορεία της χώρας, αλλά δεν ψηφίζουμε το περιεχόμενο της Συμφωνίας αυτής. Μα είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό? Πώς πιστεύετε θα κρίνουν οι πολίτες τις θέσεις σας αυτές? Θα ρίσκω η Συμφωνία είναι καινού περιεχομένου και πως η παραμονή της χώρας στο Ευρώ και την Ευρωζώνη δεν περνάει μέσα από τα μέτρα αυτά που περιλαμβάνει η Συμφωνία αυτή. Δηλαδή, αν σήμερα δεν ψηφιστούν τα μέτρα, διασφαλίζεται η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας? Προφανώς όχι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήμασταν μάρτυρες της σκληρής μάχης που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης προκειμένου να αλλάξει τους όρους και τις δεσμεύσεις των προηγούμενων συμφωνιών. Μάλιστα, μια προσπάθεια η οποία έγινε σε ένα περιβάλλον εχθρικό, σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας και πολιτικού εκβιασμού, το οποίο διαμορφώθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια, με μια σειρά υπογραφών και δεσμεύσεων, θέτοντας έτσι την χώρα υπό ομοιρία. Αυτή την κατάσταση καλείται η σημερινή κυβέρνηση να διαχειριστεί μέσα από μια συμφωνία την οποία, είναι αλήθεια, μας επέβαλαν. Μια συμφωνία αναντίστοιχη με την επιθυμία της κυβέρνησης και του λαού. Ακούμε το τελευταίο διάστημα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας δήθεν αυτοκριτική, να ισχυρίζονται πως κάνανε και λάθη στη διαχείριση της πολιτικής των μνημονίων. Δυστυχώς για εσάς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι επιλογές αυτές δεν έγιναν από λάθος εκτιμήσεις, αλλά ήταν συνειδητές επιλογές, καθότι συνδέονται με την ιδεολογική φυσιογνωμία της πολιτικής σας. Ακούμε καθημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνεπικουρούμενα και από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να λένε πως έρχονται μέτρα και φόροι που θα πλήξουν τον πληθυσμό της χώρας. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μέτρα που έρχονται και ας ξαναθυμηθούμε ποιοι τα επέβαλαν. Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που κάνατε τις περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις κατά 40%, ναι ή όχι? Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που υπογράψατε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές, ναι ή όχι? Εσείς δεν καταργήσατε τον 13ο και 14ο μισθό, ακόμη και στους συνταξιούχους αγρότες, ναι ή όχι? Εσείς δεν κάνατε την αύξηση της φορολογίας? Εσείς δεν επιβάλατε τον έμφια, ναι ή όχι? Εσείς δεν ρημάξατε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και των οργανισμών μέσω του PSI και των δομημένων ομολόγων? Βέβαια, αποκαταστήσατε μόνο τις τράπεζες μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, ενώ τους μικροομολογιούχους και τα ασφαλιστικά ταμεία όχι. Εσείς δεν δημιουργήσατε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας με την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων?
Εσείς δεν φροντίσατε να κλείσουν 300.000 εμπορικά καταστήματα, οδηγώντας στην ανεργία τουλάχιστον 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Εσείς δεν αυξήσατε το χρέος στο 180% το ΕΠ και την ύφεση στο 25%. Εσείς δεν αποδιοργανώσατε τη λειτουργία των νοσοκομείων. Όλα αυτά τα μέτρα που επικαλείστε, όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, εσείς δεν τα επιβάλλατε. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά την πολιτική σας και τις επιπτώσεις της οποίας έχει υποστεί. Γι' αυτό και δεν σας εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στις πρόσφατες εκλογές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, την προηγούμενη εβδομάδα με τις προγραμματικές του δηλώσεις έδωσε με απόλυτη σαφήνεια τους άξονες και το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση σε βάθος τετραετούς θητείας. Είναι λοιπόν προφανές πως σήμερα χρειάζεται να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Αυτό όμως για να επιτευχθεί θα πρέπει να τελειώνουμε με όλες αυτές τις εκκρεμότητες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από δεσμεύσεις προηγούμενων προγραμμάτων, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, που δεν υλοποιήθηκαν. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχουν σήμερα εναλλακτικές λύσεις λόγω των προηγούμενων πολιτικών, των προηγούμενων χρόνων. Παράλληλα με την ψήφιση και εφαρμογή των συμφωνηθέντων, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε άμεσα αντίμετρα, προκειμένου να αυληθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι το ασφαλιστικό, η φορολογία των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να τολμήσουμε δημοκρατικές τομές και παρεμβάσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Πάνω απ' όλα όμως απαιτείται να προχωρήσουμε στην πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους και στην επανεκκίνηση της οικονομίας με βάση την παραγωγική ανασυγκρότηση, την προστασία της εργασίας, την υποστήριξη των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον κυρίως για τη νέα γενιά. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, απαιτούν ισχυρή και αδέσμευτη κυβέρνηση που να έχει το πολιτικό και ηθικό ανάστημα να αγωνιστεί και να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα, να μεταρρυθμίσει τις δομές του κράτους, να στηρίξει την κοινωνία, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να επιβάλλει την δίκαια κατανομή των βαρών και να επανακινήσει την οικονομία. Η σημερινή κυβέρνηση έχει την διάθεση αλλά και την βούληση να πράξει όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω πως θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, ώστε να ορθοποδήσει η χώρα μας και να τελειώνουμε με τον εφιάλτη της φτώχειας και της ανεργίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το σήμερα μπορεί να ανήκει σε εμάς, αλλά το αύριο ανήκει στα παιδιά και τα εγγόνια μας, ανήκει σε επόμενες γενιές. Στην προσπάθεια αυτή για την ανόρθωση της χώρας θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα όποια πλεονεκτήματα της συμφωνίας αυτής και να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά της σημεία. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, διότι ο σημερινός Πρωθυπουργός με τη σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες, όπως το ελάχιστο πρωτογενές πλεόνασμα, την έναρξη συζήτηση απομείωση του χρέους και ενός σημαντικού πακέτου στήριξης, που είναι, αν θέλετε, κλείστε τα κλειδιά, τελείωσα, τα κλειδιά της προοπτικής για ανάκαμψη της οικονομίας και επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα. Κάτι που έλειπε από τις προηγούμενες συμφωνίες και μνημόνια που εφαρμόστηκαν, και αυτή, αν θέλετε, είναι η διαφορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε, δεν είναι